να καλημερίσουμε το στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Χαρά μας, κύριε Λιγερέ, που σας έχουμε. Έχουμε πολύ καιρό, βέβαια, να τα πούμε. Όπως είπαμε και στο, όπως είπαμε και στο τηλέφωνο, καιρούς και ζαμάνια έχουμε να τα πούμε. Σωστά, σωστά. Απλώς εδώ είμαστε στον αγώνα, νομίζω και εσείς το ίδιο, και νομίζω ότι εξετάζουμε όλα τα θέματα που έρχονται και για το θέμα της αξιοποίησης και της εκμετάλλευσης των υδρογοναθράκων και του ΙΣΤΜΕΤ και του Ευρωάζια. Είναι μεγάλα πρόσδεκτα που νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς, είναι όλο και περισσότερο της επικαιρότητας λόγω της κατάστασης στην Ευρώπη και για τα θέματα τα ενεργειακά. Και νομίζω ότι ουσιαστικά ότι δικαιώνεστε και σε αυτόν τον αγώνα, γιατί τόσο καιρό που τα συζητάμε, τώρα πάνω κάτω όλοι συμφωνούν ότι είναι πολύ σημαντικά θέματα και πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά, γιατί είναι η προτεραιότητα. Και θα έπρεπε να έχουμε ήδη να βγάζαμε υδρογονάνθρακες και όχι να συζητάμε ακόμα το 2022, γιατί όταν πρώτο ξεκινήσαμε να μιλάμε, κύριε Λιγερέ, νομίζω ότι αυτή την εποχή υπολογίζαμε ότι κάτι θα κάναμε, έτσι. Το 22-23 κάτι θα κάναμε. Εγώ πριν πάω έτσι στην συζήτηση της αίτησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, να μας πείτε έτσι την άποψή σας. Γιατί τις τελευταίες μέρες είδαμε κάποια δημοσιεύματα να λένε ότι και εδώ στη Μεσαρά και σε πολλές άλλες περιοχές της Κρήτης, στην προσπάθεια διάνοιξης γεώτρησης, βρέθηκε φυσικό αέριο και μετά κλείσαμε, ας πούμε, εκεί το σημείο. Το ταπώσαμε με λίγα λόγια. Και μιλάμε τώρα πριν από 15 χρόνια. Τα έχετε ακούσει σε αυτά. Δηλαδή, τι μπορεί να συμβαίνει εκεί σε μια περιοχή, ας πούμε, που είναι ημιωρινή? Αυτά υπάρχουν όχι πριν 15 χρόνια, πολύ περισσότερο. Ναι, όχι, εμείς εδώ, ας πούμε, έγινε γνωστό ότι πήγαν να ανοίξουν γεώτρηση πριν 15 χρόνια. Γι' αυτό είπε ο στρατής. Ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Υπάρχει μια νομοθεσία που είναι ξεκάθαρη στην Ελλάδα, είναι ότι όταν έχεις μια γη που σου ανήκει, σου ανήκει έως ένα βαθμό όσο αφορά το υπέδαφος. Από τη στιγμή λοιπόν που κάνεις μια ανακάλυψη, τότε αυτά ανήκουν στο κράτος. Είναι μια νομοθεσία εντελώς διαφορετική από την Αμερική και τον Καναδά, όπου αυτός που ερευνά, άμα κάνει μια γεώτρηση και βρίσκει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο οτιδήποτε, τότε αυτό του ανήκει. Στα δικά μας τα δεδομένα υπάρχει αυτό. Άρα τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι άμα κάποιος κάνει μια γεώτρηση και βρει κάτι, το πιο πιθανό είναι ότι στο τέλος είναι να του πούν να σταματήσει και ότι αυτό μετά ανήκει στο κράτος. Ή θα χάσει το χωράφι του, ας πούμε, έτσι. Ναι, αυτοί που τα ταπώνουν είναι οι ίδιοι που το έχουν βρει, είτε από λάθος, ενώ χωρίς να το ξέρουν ακριβώς οι εταιρείες και εμένα, γιατί ξέρω ότι μετά θα τους πάρουν αυτή την περιουσία όσο αφορά το κράτος. Γιατί δεν μπορεί να γίνει απαλωτρίωση, κύριε Λιγερέ? Ναι, και όταν θα γίνει απαλωτρίωση, δεν του παίρνουν το χωράφι του. Ναι, να του δώσει περιουσία του είναι. Ναι. Αλλά θα θέλει και από το αέριο. Μα συγγνώμη τώρα, απαλωτρίωση θα γίνει όπως τον ΒΟΑΚ που λένε 15 χιλιάρικα μαζί με το ακίνητο? Άρα του πληρώσουν το χωράφι. Δηλαδή. Μας εξήγησε την διαφορά πάντως με την Αμερική. Σοφία μου, μας εξήγησε. Το κατάλαβε πολύ καλά. Είναι ότι η αποζημίωση για την οποία μιλάτε τώρα είναι peanuts σε σχέση με το τι μπορεί να βγει. Ναι, ναι. Απλώς η νομοθεσία αυτή μας προστατεύει, γιατί αλλιώς είχαμε γεμίσει γεωτρήσεις παντού για οποιοδήποτε λόγο. Θα είχαμε γίνει Τέξας με λίγα λόγια, ναι, έτσι. Ναι. Τέξας ή Αλμπέρτα για τον Καναδά. Απλώς πρέπει να δούμε αν έχουμε τους ίδιους πόρους όσο αφορά αυτά τα δεδομένα. Τώρα για να επανέλθουμε στα δικά μας. Βέβαια, στο θαλάσσιο χώρο. Όταν έχετε ένα κοίτασμα που είναι μέσα στην ξηρά, στην πραγματικότητα για τα δικά μας δεδομένα, εννοώ τα γεωγραφικά, δεν μπορεί να είναι μεγάλο κοίτασμα. Ναι. Εντάξει, άρα δεν είναι σαν να είμαστε, ας πούμε, στην Αλγερία που έχουμε τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου στην ξηρά. Γιατί έχει σχέση με τη Μεσογειακή Ράχη. Οπότε ουσιαστικά δεν αξίζει και να πεις ότι θα εκμεταλλευτώ ένα τέτοιο κοίτασμα από τη στιγμή που το θησαυρό τον έχουμε στη θάλασσα. Αξίζει, όχι. Αξίζει, αλλά αξίζει για έναν τοπικό φορέα.
Σας δίνω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Είναι όπως είναι το κοίτασμα που βρίσκεται στο κατάκολο. Αποτελεί 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδος. Μάλιστα. Δηλαδή κοιτάζουμε τι ξοδεύει η Ελλάδα ενεργειακά και μετά κοιτάζουμε το κοίτασμα τι προσφέρει. Αυτό φαίνεται να είναι πολύ μικρό, Σοφία μου. Μικρό, ε? Αλλά για μια εταιρεία είναι ήδη αξιόλογο. Βέβαια. Όμως όταν μιλάμε για τα στρατηγικά κοιτάσματα που βρίσκονται στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, εδώ μιλάμε για εκατανταετίες. Ναι. Άρα είναι άλλο θέμα και είναι ακριβώς αυτά που βλέπουμε και στην Κύπρο και στο Ισραήλ, σε λίγο το πιο πιθανό και στο Λίβανο, είναι ότι αυτά είναι στρατηγικά αποθέματα που αποτελούν ένα ενδιαφέρον που ξεπερνάει το εθνικό επίπεδο, γιατί μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Άρα αυτό σημαίνει ότι την ώρα που το βγάζεις έχεις αμέσως καταναλωτές, ανθρώπους που ενδιαφέρονται, ενώ από την άλλη πλευρά όταν έχεις ένα πολύ μικρό κοίτασμα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι ενδιαφέρεται η τοπική κοινωνία, και αλλιώς πού θα το πουλήσεις. Ή αν έχεις κάποιο τρόπο να το εκμεταλλευτείς ο ίδιος. Δεν ξέρω, έτσι, ναι. Υπάρχει το σχετικό νομικό πλαίσιο στη χώρα μας για τις για να είμαστε ξεκάθαροι, μπορείς να βάλεις φωτοβολταϊκά πάνω στη σκεπή σου και να το εκμεταλλευτείς ο ίδιος. Μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσες ούτε αυτό να το κάνεις. Υπάρχει μια συμφωνία. Μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσες ούτε αυτό να το κάνεις, έτσι. Ναι, σωστά. Αλλά λέω απλώς ότι άλλο αυτό το επίπεδο, άλλο να κάνεις ένα φράγμα και να χρησιμοποιείς το ρεύμα, και άλλο να είμαστε στο πλαίσιο των υδρογονανθράκων, όπου τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Ναι, ναι, δεν τίθεται σύγκριση, να πούμε, στον κόσμο. Όχι, καλά. Καμία. Επιμένουμε, βλέπετε ότι θέμα. Μείναμε σε αυτό το σημείο, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα και αναδημοσιεύσεις. Και μας ρωτούσε ο κόσμος. Γι' αυτό κόσμος, βλέπετε λέει, ότι αναφερθήκαμε, ναι, για, ναι, τα τοπικά αυτά. Όχι, ναι. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Αλλά για μένα είναι το ίδιο. Δεν είναι επειδή κάνεις καφέ στο σπίτι σου που έχεις ανοίξει καφενείο. Έτσι. Ναι, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θαλάσσιο χώρο. Πάμε... Να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή μέρα που νομίζω ότι ήταν ορόσημο, που επιτέλους μετά από τόσες αναβολές εκδικάστηκε η υπόθεση. Δεν είμαστε βέβαια σίγουροι για την έκβαση της απόφασης, έτσι. Προχθές νομίζω ήταν. Ναι, τις δύο του μήνα. Ναι, σωστά, σωστά. Προχθές ήταν. Αλλά είναι σωστό, στρατή μου, με την έννοια ότι επιτέλους δεν είμαστε πια σε ένα πλαίσιο αναβολής, γιατί το έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο του 19. Φτάσαμε να έχουμε τόσες αναβολές για ένα τέτοιο θέμα και είναι κρίμα, γιατί εδώ είναι ακριβώς αυτό που είπε ο στρατής στην αρχή. Εδώ είναι ότι χάσαμε 3 χρόνια στον τομέα της έρευνας μόνο και μόνο για αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν έχει σχέση κάτι με το παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να είναι μια κρίση. Εδώ είναι καθαρά τοπικό και είναι τα λάθη που πάντοτε φοβόμαστε, ακόμα και όταν κάνουμε αυτά τα μαθήματα σε επίπεδο γεωπολιτικής και ας το πούμε γεωενέργειας, φοβόμαστε τα τοπικά λάθη που καθυστερούν τα δεδομένα. Εδώ τώρα τι γίνεται, είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε περιβαλλοντικές οργανώσεις που είχαν στοχεύσει ειδικά την Total, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Άρα εμφανίστηκαν παντού τέτοιες αγωγές. Το θέμα είναι ότι όταν εμφανίζεται αυτή η αγωγή σε μια περιοχή που έχει κάνει ήδη εξορίξεις και κάνει ήδη εκμετάλλευση, δεν είναι το ίδιο από μια που δεν έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Από μια περιοχή που θεωρείται παρθένα, ας πούμε, ότι δεν έχουν γίνει οι ενέργειες εκεί και ναι, είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Εδώ η Total, ας πούμε, έφυγε από την κοινοπράξεια. Τουλάχιστον είδαμε αυτή την κίνηση. Τώρα βλέπουμε τα ελληνικά πετρέλαια με την Exxon Mobil. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι μιλάμε μόνο για τα σεισμικά δεδομένα και δεν μιλάμε καν για το τι γίνεται στη συνέχεια. Άρα τι προσπαθώ να πω. Σεισμικά δεδομένα έχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων εδώ και δεκαετίες. Άρα ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν και ξέρουμε ακριβώς ότι οι έρευνες συστηματικά σέβονται ακόμα και τον θαλάσσιο χώρο, δηλαδή όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλα θηλαστικά στην περιοχή δεν γίνεται η σεισμική έρευνα και περιμένουν να περάσουν και μετά αρχίζουν. Άρα αυτά τα ξέρουμε τα δεδομένα. Το άλλο είναι ότι μιλάμε για σεισμικά δεδομένα τα οποία στην πραγματικότητα είναι ηλεκτρομαγνητικά.
Απλώς το έχουμε πει με αυτόν τον τρόπο γιατί θεωρούμε ότι είναι γενικό. Για να έχουμε κάτι που να είναι σεισμικό, πρέπει συστηματικά να κάνουμε μια έκρηξη, ενώ δεν είναι αυτή η μεθοδολογία εδώ. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι ένα καράβι στέλνει ένα σήμα και πηγαίνει κάτω από το μπισμένα της θάλασσας 7 με 8 χιλιόμετρα για να δει πώς είναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που διαβάζουν τέτοια θέματα μπερδεύουν αυτή την έρευνα στα 25 MHz με το σόναρ και νομίζουν ότι είναι το ανάλογο. Αυτό που έχει αστείο, που είναι αστείο για μένα, είναι ότι αν ήμασταν σοβαροί θα πρέπει να απαγορεύουμε στα καράβια να χρησιμοποιήσουν σόναρ, γιατί αυτό μπερδεύει τα ζώα. Για φανταστείτε όμως ένα απαγορεύαμε στα καράβια. Γίνεται αυτό. Ναι, όχι, το φαντάζεστε, γιατί, γιατί είναι με τα σόναρ, εντάξει. Άρα πρέπει συνεχώς να κοιτάζουν πού είναι ο βυθός και να μην κάνουν κανένα λάθος. Εδώ δεν έχει καμία σημασία, γιατί ο πυθμένας δεν ενδιαφέρει την έρευνα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν υπάρχει κοίτασμα κάτω από τον πυθμένα, σε τεράστιο βάθος, κατά συνέπεια η έρευνα δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν ψάχνουμε φυσικό αέριο είναι κάτι που είναι πολύ κλασικό και αν θέλετε πολύ δεδομένο, με την έννοια ότι ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Έχει σχέση απλώς με την ταχύτητα του σήματος μέσα σε έναν χώρο που άμα είναι στερεός πηγαίνει γρήγορα, άμα είναι αέριο πηγαίνει αργά. Άρα κοιτάζουμε λοιπόν τη διαφορά της ταχύτητας και εντοπίζουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο ένα κοίτασμα. Και αυτό που έχει σημασία είναι να θυμόμαστε ότι για το πετρέλαιο και το νερό δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, άρα βλέπουμε καλύτερα με το φυσικό αέριο. Συνήθως έχουμε έναν θύλακα από φυσικό αέριο πάνω από το κοίτασμα του πετρελαίου και αυτό μας επιτρέπει να το εντοπίσουμε. Τι εννοώ με όλα αυτά τα δεδομένα? Άμα πραγματικά τα εξηγούσαμε, θα καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει νόημα, εκτός από έναν γεωπολιτικό χαρακτήρα, να είμαστε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τέτοια θέματα. Απλώς, εντάξει, το κάνουμε γιατί είμαστε μια δημοκρατία και πρέπει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο και εγώ το χαίρομαι, δεν έχω πρόβλημα. Εκεί που με ενοχλεί είναι οι αναβολές. Για μένα από τη στιγμή που υπάρχει μια προσπάθεια... Για φόρτο εργασίας, ας πούμε, έτσι τώρα, δηλαδή δεν μιλάμε τέτοιο, για το τελευταίο θέμα του κόσμου, ας πούμε, έτσι. Για φόρτο εργασίας και εμένα με ενοχλεί, ας πούμε. Τελευταία, ας πούμε. Αυτό λέω. Λοιπόν, από τη στιγμή τώρα που έγινε, εμείς τώρα περιμένουμε την απόφαση όλοι οι Έλληνες, θα δούμε πώς θα πάει το θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν είμαστε πια σε αυτή την αναμονή, τώρα είμαστε σε ετοιμότητα και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Στο ενδιάμεσο, και αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά το timing, είναι ότι εκδικάζεται η υπόθεση του 2022 τώρα που όλοι αναζητούμε πηγές ενέργειας. Αυτό, στην Ευρώπη, ενώ μπορεί, εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης, μπορεί άμα είχε γίνει το 19 να ήταν διαφορετικά τα πράγματα γιατί δεν ενδιαφερόταν όλοι. Εδώ θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να έχουμε μια απόφαση η οποία να είναι ενοχλητική για τη συνέχεια. Να είναι αρνητική τώρα, λέτε, έτσι. Δηλαδή αυτό που αναμένουμε είναι μια... Ναι, γιατί λέω... Ναι. Μία απόφαση να προχωρήσει. Αυτό που βλέπουμε τώρα σε επίπεδο, ας το πούμε, ευρωπαϊκό, είναι όλοι προσπαθούν να βρουν νέα κοιτάσματα, νέα δεδομένα ενεργειακά, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνο αυτός ο χειμώνας που θα είναι δύσκολος, θα είναι και ο επόμενος, γιατί τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η Ρωσία αλλάζουν εντελώς την κατάσταση και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι μετά το 2027 δεν ασχολούμαστε καθόλου με το φυσικό αέριο της Ρωσίας, με αυτά που έχουν γίνει, όλο το πρόγραμμα και όλη η έρευνα έχει εντατικοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα και γι' αυτό το είδαμε ότι μέσα στο ενδιάμεσο, από την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε, βρέθηκε νέο κοίτασμα στην Κύπρο. Μιλάμε για το Κρόνος. Προσπαθώ να πω. Εμείς λοιπόν τώρα στην Κύπρο έχουμε το κοίτασμα Αφροδίτη, το κοίτασμα Καλυψό, Γλάφκος και Κρόνος. Έχουμε μια χώρα που έχει 4 κοιτάσματα τα οποία έχουν γίνει μεσισμικά
τα οποία είναι μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αν θυμάστε καλά οι έρευνες άρχισαν μετά το 2011, και εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι κανένας δεν έχει πει τίποτα στην Κύπρο. Όταν ξέρουμε ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με τα ίδια δεδομένα όσο αφορά την έρευνα για σεισμικά, για θέματα υδρογων ανθράκων, εδώ έχω ήδη ένα θέμα που θα μπορούσε να το είχε παρατηρήσει ο στρατής, λέγοντας γιατί είναι μόνο στην Ελλάδα που έχουμε αυτό το θέμα, ενώ έχουμε 27 χώρες που λειτουργούν στο ίδιο πλαίσιο. Γιατί άραγε, γιατί. Με προλάβατε. Και το άλλο είναι ότι έχουμε ένα θέμα υποτίθεται με την Total εδώ, μα η Total είναι και στην Κύπρο. Σωστά. Και αυτό που έκανε η Total που πάει μαζί με την Eni, μαζί βρήκαν το κοίτασμα. Δεν είδα κανέναν από τις ίδιες οργανώσεις να πει τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή εκεί πέρα δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε μέσα στη Μεσόγειο. Ένας ακροατής δεν τώρα, από εκεί κύριε, τα κύριε Λιγερέ, ένας ακροατής, ακούστε τώρα, στείλει, οι Τούρκοι κρύβονται πίσω από τις αγωγές. Διαπίστωση ακροατή, πείτε μας, απαντήστε του, δηλαδή... Εμένα δεν με πειράζει αυτό, αλλά θα σας πω κάτι. Λέγαμε τα ίδια όταν έγινε η ακύρωση της συμφωνίας με την Αλβανία, της συμφωνίας Πολυπακέτου του 2009, και λέγαμε ότι ήταν τουρκικός δάχτυλος. Είναι όπως είναι οι πιστοί, όταν δεν ξέρουν τι γίνεται λένε ότι φταίει ο Θεός. Όταν είμαστε εμείς σε μια αντιπαράθεση με την Τουρκία, όταν δεν ξέρουμε τι γίνεται, λέμε σίγουρα θα είναι πια κάποιος τουρκικός δάχτυλος. Λέω λοιπόν ότι αυτό που ανακαλύψαμε π.χ. για το θέμα της Αλβανίας είναι ότι υπήρχε ένα λάθος όσο αφορά τις μετρήσεις και όσο αφορά τα κλιμάκια και γι' αυτό το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την υπόθεση για λόγους τυπικούς. Μάλιστα. Και γι' αυτό τώρα συζητάμε μόνο και μόνο για οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς συμφωνία πολυπακέτο που να αφορά την ΑΟΣ, εθνικά χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδια και μεταναστευτικό. Άρα, όχι είναι μεταναστευτικό, συγγνώμη, μειονοτικό. Άρα, όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί, αυτό που έχει σχέση με την Τουρκία είναι σίγουρα το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αλλά αυτό έχει ακυρωθεί από τη Λιβύη, από τη Βουλή. Εμείς έχουμε κάνει μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο πάνω σε αυτά τα σημεία, είχαν μόνο δύο σημεία και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ακόμα και αυτά τα δύο σημεία, γιατί να ξέρετε ότι οι περισσότεροι χάρτες που βγαίνουν ακόμα και στην Ελλάδα είναι αντιγραφή από χάρτες της Τουρκίας οι οποίοι είναι λανθασμένοι εσχεμένα. Γιατί άμα κοιτάξετε τη συμφωνία και κοιτάξετε τα στίγματα θα δείτε ότι ενώ έχετε ένα μεγάλο κατάλογο από στίγματα, το ένα μέρος αφορά σημεία που βρίσκονται στην τουρκική ακτή, το άλλο σημεία που αφορούν την λιβική ακτή και τα σημεία που είναι πραγματικά της οριοθέτησης είναι μόνο δύο, το σημείο Α και Β που είναι δύο σημεία πολύ κοντινά και τα οποία βρίσκονται εκτός των θαλασσίων οικοπαίδων που είχαμε βγάλει στην αρχή των πρώτων γύρων αδειοδότησης της Ελλάδος. Ενώ στην πραγματικότητα τώρα δεν υπάρχουν, εφόσον η Ελλάδα έχει αποφασίσει να έχει τεμάχια που λειτουργούν ανά διαγωνισμό, ενώ π.χ. η Κύπρος έχει αποφασίσει να έχει τα ίδια τεμάχια συνεχόμενα, γιατί υπάρχει μια διαφορά όσο αφορά το μέγεθος. Και καλά κάναμε και από τις δύο πλευρές. Λέω λοιπόν ότι όταν τα έχουμε αναλύσει αυτά τα δεδομένα συστηματικά, επιστημονικά και στρατηγικά, καταλαβαίνουμε ότι έχει δίκιο ο στρατής που μιλάει για καθυστέρηση και θυμάμαι μάλιστα και τον κύριο Μανιάτη που είπε ότι έχουμε καθυστερήσει 7 χρόνια σε αυτές τις έρευνες χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Πόσα χρόνια το συζητάμε τώρα εδώ, πόσα χρόνια το συζητάμε κύριε Γύρε. Ναι, το βλέπετε και εμείς. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και των τριών για αυτό το θέμα. Μετά το πιο αστείο, Σοφία μου, είναι ότι όταν θα υπάρχει, δηλαδή και η γεωτρήσεις και ο αγωγός και ο Ευρωάζια Interconnector, οι επόμενοι ακροατές σας δεν ξέρουν καν ότι έχετε δώσει μάχη για να γίνει αυτό. Όχι, θα το θεωρούν κάτι δεδομένο, απλό, που ήρθε φυσικά.
Αυτό. Αυτό. Ναι. Ας έρθει, ας είμαστε, ας φτάσουμε εκεί, κύριε Λιγερέ, και δεν πειράζει να το, να το παίρνουν έτσι οι ακροατές. Αυτές οι μέρες... Συμφωνούμε απολύτως. Γίνεται πάνω με αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι μέρες είναι μέρες έντονων διεργασιών. Υπήρχε με την περιφέρεια Κρήτης συμμετοχή της για τον EastMed, σε κάποια τηλεδιάσκεψη. Τι γίνεται με τον EastMed? Αυτό που μας είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει τον EastMed και θα έχει ολοκληρωθεί το 2025, το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και ωστά. Σωστά, σωστά. Άρα υπάρχει όντως αυτή η απόφαση, υπάρχει μάλιστα και η δήλωση της ΕΝΗ σε σχέση με το να είμαστε εντελώς ανεξάρτητα από το φυσικό αέριο της Ρωσίας το 2025, άρα δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία λήξη που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θεσμικό επίπεδο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όντως υπάρχει ενημέρωση σε επίπεδο περιφέρειας, το ίδιο γίνεται και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, γι' αυτό υπάρχει μια έντονη διεργασία σε αυτό το θέμα, γιατί όλοι ενημερώνονται, κοιτάζουν από πού θα οδεύσει σε σχέση με την ξηρά, και πρέπει να καταλάβουμε ότι το project πηγαίνει πολύ δυναμικά, πολύ πιο δυναμικά από ό,τι πίστευαν μερικοί που θεωρούσαν ότι ήταν τελειωμένο, και τώρα το βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο, εφόσον μιλάμε ακόμα και για κτηματολόγιο, γιατί ξέρουμε ακριβώς από πού πρέπει να περάσει και πώς θα γίνει σε σχέση με τις περιφέρειες που θα διανύσει. Έχουμε επίσης κάτι που είναι σημαντικό, είναι ότι η Ιταλία είναι πολύ πιο δυναμική από παλαιότερα σε σχέση με την πρώτη υπογραφή που κάναμε, την διακυβερνητική. Γιατί τώρα έχει το πρόβλημα ότι δεν έχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο, και έντονο πρόβλημα θα έλεγα. Σωστά, άρα και είναι λογικό, γιατί η... Καίγεται περισσότερο τώρα για να γίνει αυτός ο αγωγός. Ναι, η Ιταλία είναι η πιο αναπτυγμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το φυσικό αέριο, και έχει ένα τεράστιο δίκτυο, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που ακόμα και ο αγωγός TAP πηγαίνει στην Ιταλία για να τροφοδοτήσει τη συνέχεια. Στο ίδιο σημείο που θα πάει και ο αγωγός EastMed. Άρα η Ιταλία έχει ποντάρει εδώ και δεκαετίες πάνω στο φυσικό αέριο. Τώρα που βλέπει, ας πούμε, ότι υπάρχουν αλλαγές των τιμών, επειδή το φυσικό αέριο εξαρτάται από την απόσταση, ενδιαφέρεται ακόμα περισσότερο για τα κοιτάσματα που βρίσκονται ανατολικά της Μεσογείου, γιατί είναι κοντινά κοιτάσματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, ας πούμε, η Αφροδίτη είναι στα 180 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κύπρου. Για να καταλάβετε επίσης, το τελευταίο κοίτασμα είναι στα 170. Άρα, όταν μιλάμε ότι εμείς παίρνουμε φυσικό αέριο που έρχεται εδώ και χιλιάδες χιλιόμετρα... Το 180 και το 170 είναι δίπλα, δεν είναι απόσταση. Αυτό είναι δίπλα, ακριβώς. Άρα εμείς όταν το ακούμε για πρώτη φορά λέμε, Παναγία μου, τόσο μακριά είναι από τις ακτές, και δεν καταλαβαίνουμε από πού έρχεται το φυσικό αέριο της Ρωσίας ή του Αζερμπαϊτζάν κτλ. Εδώ είναι το αστείο. Και το αστείο είναι ότι μπερδεύουμε τις τιμές του πετρελαίου με τις τιμές του φυσικού αερίου, γιατί το πετρέλαιο πηγαίνει με το βαρέλι και είναι για όλους το ίδιο, ενώ το φυσικό αέριο εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή. Και ακόμα χειρότερο, αν πρέπει να χρησιμοποιήσει καράβι LNG, γιατί τότε γίνεται... Και να έρθει από την Αμερική, ας πούμε. Όχι μόνο από την Αμερική. Ακόμα και όταν έρχεται καθιερωμένα, στρατή μου, από την Αλγερία, είναι ένα τεράστιο κόστος για την Ελλάδα, γιατί είναι μια απόσταση που διανύεται μόνο με καράβι LNG. Άρα για να κάνεις LNG πρέπει να βάλεις πολλά χρήματα για να το έχεις σε υγρή μορφή, γιατί έτσι το καράβι σου αντιπροσωπεύει 600 καράβια κλασικά. Μια και είπατε χρήματα, υπάρχει μια ερώτηση από ένα Κροατή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν χρηματοδοτεί επενδύσεις σε φυσικό αέριο. Έχει αλλάξει η απόφαση αυτή? Όχι, όχι, όχι. Εδώ για να ξέρετε, ας πούμε, για τον αγωγό EastMed, το 50% το πληρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Αυτό που, στο οποίο αναφέρεται σίγουρα ο ακροατής, είναι αυτό που θα γίνει μετά. Σε βάθος χρόνου θέλουμε να μην υπάρχει πια χρηματοδότηση, και σας πληροφορώ π.χ. εδώ τώρα θέλω να δω την αντίδρασή σας,
περιμένω το στρατή αμέσως να δω πώς θα πάει. Το 2035 δεν θα υπάρχουν πια κινητήρες θερμοί στα αυτοκίνητα. Θα σταματήσει οι κινητήρες εσωτερικής καύσης, δηλαδή η βενζίνα θα σταματήσει. Ναι, το 35. Όχι, θα σταματήσει. Αυτό είναι δεν θα παράγουν αυτοκίνητα. Από την Ευρώπη. Ναι. Δεν θα παράγουν Λέτα. Αυτοκίνητα πλέον από το 35 και μετά. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ τώρα καταλαβαίνουμε πώς πάει το θέμα. Άρα θυμάστε ότι παλιά κοροϊδεύαμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωραία. Τώρα έχουμε όλες τις μάρκες που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τώρα μιλάμε για το πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε το δίκτυο της τροφοδότησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ταυτόχρονα να σταματήσουμε τα θερμικά και έχει βγει και απόφαση το 2035. Άρα τι θέλω να πω με αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για τώρα, αλλά θέλει να πει ότι μας δείχνει μια πορεία. Η πορεία είναι το ίδιο. Και γι' αυτό μιλάμε εμείς για παράθυρο, δηλαδή για πόσο καιρό θες να κάνεις αυτή την αξιοποίηση. Αλλά τώρα τι έγινε, με την κρίση, η ίδια η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να πάει πολύ πιο γρήγορα σε θέματα φυσικού αερίου, γιατί είναι πολλά πράγματα που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Είδατε επίσης ότι η Γερμανία ήταν έτοιμη να ξανανοίξει θέματα με το κάρβουνο, που ήθελε να το κλείσει εντελώς, να μην κλείσει εντελώς και πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η Γαλλία ανάβει ξανά πυρηνικούς αντιδραστήρες που θεωρούσε ότι θα τους είχε κλείσει. Και καταλαβαίνουμε ότι όλοι ετοιμάζονται να έχουν δικά τους αποθέματα και δικούς τους πόρους, έτσι ώστε να μην είναι τόσο εξαρτημένοι, γιατί βλέπουν ότι γεωπολιτικά δεν έχουν ανάγκη από μια τεράστια κρίση, αρκεί να είναι τεχνητή και να γίνεται από μια χώρα. Άμα είναι όλοι εξαρτημένοι από την ίδια, την πατάνε όλοι. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε αυτή την παραγωγή και απαντάμε λοιπόν συγκεκριμένα για τον αγωγό EastMed. Μιλάμε για ένα έργο της τάξης των 1,2 δισεκατομμυρίων και το 50% πληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ το θυμάμαι αυτό παλιά, μας έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πληρώνει απολύτως τίποτα, άντε το πολύ τις μελέτες. Τώρα αυτά έχουν βγει επίσημα. Και για το ίδιο project που ήταν και αυτό στα Project of Common Interest, τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωάζια Interconnector πάλι έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 657 εκατομμύρια για να γίνει αυτό το καλώδιο. Μια ηλεκτρική σύνδεση επίσημα. Ναι, ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδος, διπλής κατεύθυνσης, η οποία εξασφαλίζει στην Κύπρο να μην είναι πια απομονωμένη και στις τρεις χώρες να μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και κάθε φορά που η μία έχει ανάγκη από τις άλλες δύο να μπορεί να το ενεργοποιήσει και άμα δεν υπάρχει καμία ανάγκη εσωτερική να μπορούν και οι τρεις να το πουλούν αυτό κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή είναι διακρατική η συμφωνία με δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, γι' αυτό μπαίνει στα έργα κοινού ενδιαφέροντος και γι' αυτό τελικά η Επιτροπή δίνει και αυτά τα χρήματα. Σημαντικά πράγματα είναι αυτά και νομίζω ότι αφορούν και ιδιαίτερα το νησί μας, ας πούμε, γιατί όλα αυτά έχουν σαν κομβικό σημείο την Κρήτη και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σωστά, σωστά, σωστά. Πρώτα απ' όλα η Κρήτη μοιάζει για λόγους αυτονόητους ως νησί με το θέμα της Κύπρου. Απλώς η Κύπρος είναι μια χώρα από μόνη της, εννοώ ένας κρατικός φορέας. Ναι. Εδώ είναι... Μην τα λες αυτά, ανοίγουμε άλλα θέματα. Ξέρω τι έχω νοούμενα. Λοιπόν, θα φύγω εξπρές σε άλλο θέμα. Όταν λοιπόν παίρνουμε την Κρήτη και την Αθήνα και κάνουμε μια διασύνδεση, άμα κάναμε μόνο αυτό, δεν θα υπήρχε έργο κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά συνέπεια δεν θα υπήρχε καμία ανάμειξη και κατά συνέπεια καμία χορηγία. Ενώ το γεγονός ότι συνδεόμαστε Κρήτη με την Κύπρο είναι αυτό που μας επιτρέπει να μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο και είναι πολύ σημαντικό γιατί πήραμε και την πρώτη κατάταξη σε αυτή την κατηγορία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα δύο project, και για το Ευρωάζια και για το EastMed. Πολύ σημαντικό αυτό. Η πρώτη κατάταξη θα πει ότι είναι πρώτης προτεραιότητας, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά.
Ωραία, λοιπόν, ρωτάνε εδώ οι φίλοι, με τόσα κοιτάσματα. Υπάρχει καμία πενταριά. Λοιπόν, υπάρχει εδώ, ρωτάνε οι φίλοι, διαβάζουν προφανώς ότι ο EastMed είναι ένας αγωγός συγκεκριμένης χωρητικότητας, ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης. Βρίσκονται κοιτάσματα, θα βρουν και τα δικά μας, ας πούμε, εδώ, Θεού θέλοντος, τέλος πάντων. Τι θα γίνει, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας δεύτερου EastMed, δεύτερης χωρητικότητας αγωγού? Είναι πάρα πολύ απλό, είναι συνήθως αυτό που κάνουμε, το κάνουμε διπλό. Δηλαδή δεν κάνουμε διπλής χωρητικότητας, δηλαδή μη φαντάζεστε έναν σωλήνα που κάνει δύο φορές το μέγεθος. Θα βάλουμε απλώς δύο σωλήνες εκεί που βάζουμε έναν. Αυτά είναι τα εύκολα, το να αλλά γίνει. Θα σας πω για να γελάσετε κι εσείς. Παλιά λέγαμε ότι δεν θα γίνει, μετά λέγαμε ότι είναι νεκρό και τώρα με ρωτάτε αν μπορούμε να βάλουμε δύο ή ένα. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ πάντως, κύριε Λιγερέ, και σε προηγούμενες εκπομπές που κάνουμε, σας έχω επικαλεστεί και λέω ότι μας λιδωρούσανε, κάποιοι μας μηδιούσαν, να μην το πω διαφορετικά. Είναι αυτά που λέτε. Είναι αυτά που λέτε, ότι για τον EastMed, εδώ οι Αμερικάνοι δεν τον θέλουν. Αυτά έχουμε κουβεντιάσει μαζί, αλλά εγώ λέω ότι επειδή είχατε αναφερθεί ότι μέχρι το 2025 θα έχει γίνει ο αγωγός, νομίζω ότι τώρα άρχισαν να το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, δεν το έχουν καταλάβει ακόμα όλοι, ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Και να γυρίσουμε εδώ στις έρευνες. Είναι μερικοί που δεν θα το καταλάβουν ακόμα και όταν θα έχει τελειώσει. Α, αυτό το... Δεν έχουμε αυτό το θέμα. Συμφωνούμε. Μας είναι το, να το χρησιμοποιούν. Ωραία. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα και το μεταξύ. Διάβαζα χθες ένα άρθρο στο Νέα Κρήτη. Ήταν του Σαββίδη του Μπάμπη και λέει βόμβα. Έτσι ακριβώς. Αποκάλυψη βόμβα. Αγωγό φυσικού αερίου με την Ελλάδα μέσω της Κρήτης. Θέλει τώρα η Λιβύη. Και χρησιμοποιεί το όνομα του Ομάρ Μπεργκάντα. Μπεγκτάρα, ναι. Είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης. Ότι προφανώς κάτι παίζει εκεί. Αληθεύει, ποιες είναι οι πληροφορίες δικές σας? Πρώτα απ' όλα, αυτό που παίζει είναι ότι είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ότι όταν φτιάχνεις έναν καινούργιο αυτοκινητόδρομο, ξαφνικά έρχονται ιδέες σε άλλους να κάνουν έναν δρόμο που θα συνδέει με αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Άρα, όταν έχουμε τώρα αυτόν τον μεγάλο στρατηγικό άξονα που πηγαίνει από τα κοιτάσματα της Ελλάδος και μάλλον της Κύπρου και του Ισραήλ αρχικά, πηγαίνει προς την Κύπρο, Κρήτη και μετά ανεβαίνει για να φτάσει στο τακούνι της Ιταλίας, και βέβαια ενδιαφέρει και τη Λιβύη, γιατί όπως καταλαβαίνεις, άμα είναι ήδη κατασκευασμένος ο αυτοκινητόδρομος, είναι πιο εύκολη σύνδεση. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις μετά μια διασύνδεση επιπλέον και να τροφοδοτήσει, και αυτό βέβαια μας συμφέρει και εμάς. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι την ώρα που λέμε τόσα πολλά για την Τουρκία και τη Λιβύη, βγαίνουν και αυτά τα δημοσίευματα, που αυτά είναι πιο ορθολογικά θα έλεγα, γιατί επαφή μεταξύ της Λιβύης και της Τουρκίας είναι ανέφικτο σαν πλαίσιο. Ενώ εδώ είναι πολύ συγκροτημένο και όπως λέγαμε και για το Ευρωάζια που στην αρχή θεωρούσαμε ότι ήταν αδιανόητο, τώρα μιλάμε και για το Ευρωάφρικα. Άρα άμα το σκεφτούμε καλά, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η ιδέα και μάλιστα θα έλεγα ότι πρέπει και να την προωθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Ενώ αυτό που βλέπουμε ότι εμείς είμαστε πολύ συντηρητικοί και αναρωτιόμαστε αν θα γίνει, ενώ οι άλλοι ποντάρουν ότι όχι μόνο θα γίνει, αλλά πώς θα το αξιοποιήσουν το γεγονός ότι έγινε. Και να κλείσουν θέσεις σε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, γιατί στην ουσία ένας δρόμος είναι, έτσι. Σωστά, σωστά. Άρα ούτως ή άλλως όταν θα υπάρχει μια τροφοδότηση, γιατί φανταστείτε τώρα ότι ο αγωγός είναι βιώσιμος ήδη με τα δεδομένα που είχαμε. Άμα φανταστείτε τώρα ότι το δεδομένο που έχουμε με το Κρόνος 1 δεν το είχαμε. Αυτό είναι επιπλέον. Και άμα φανταστείτε λοιπόν ότι θέλουν και στη Λιβύη να συνδεθούν με τον αγωγό, σε κάποια φάση το βλέπω ότι ένας από τους δύο θα με ρωτήσει, μπορούμε να κάνουμε τρεις σωλήνες ή δύο? Έχουμε χώρο να κάνουμε σωλήνες? Έχει αγγίξει όρεξη. Ένα πράγμα που ξεχνάμε και αφορά μέσα και την Κρήτη, είναι πόσα χρόνια συζητάμε μαζί για καθαρά λιμάνια. Εδώ το θέμα είναι ότι όσο δεν είμαστε μέσα στο πλαίσιο του φυσικού αερίου, σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο είναι 30.000 φορές χειρότερο από το πετρέλαιο που παίρνουμε στο πρατήριο.
Ωραία. Γιατί δεν έχει υποστεί καμία στην ουσία, επεξεργασία, μια πολύ πολύ μικρή επεξεργασία, ας πούμε. Ελάχιστη, ναι, ναι, γιατί δεν είναι και μπρούτη, μην το παρακάνουμε, αλλά τέλος πάντων, η ιδέα ποια είναι. Για αυτό το θέμα, εγώ δεν ακούω τίποτα από την πλευρά της οικολογίας. Ενώ εμείς ξοδεύουμε κάθε χρόνο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, και μιλάω τώρα για κανονικές τιμές, όχι για τα δεδομένα τώρα, για αυτό το θέμα. Όταν ακούω για το θέμα του άνθρακα με το κάρβουνο κτλ, εγώ δεν ακούω κάποιον να μου λέει ξεκάθαρα ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η Κίνα και η Ινδία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της κατανάλωσης σε κάρβουνο όλου του κόσμου. Και της μόλυνσης. Αυτό που ακούω είναι, θα ήταν καλό να κάνουμε εξοικονόμηση σε αυτή τη μικρή περιοχή, στο άλλο, στο τάλο. Και λέω, μόνο και μόνο να σταματήσει να χρησιμοποιεί το κάρβουνο η Κίνα και η Ινδία, αμέσως θα πάμε στο διαδίο. Τόσο απλά. Ναι. Αλλά εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι δεν υπάρχει κανένας που να μας λέει ότι η Κίνα, ειδικά που είναι και κομμουνιστική χώρα, θα μπορούσε να πάρει τέτοιες αποφάσεις, δεν τις λέμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ας πούμε, θα κάνουμε τη μείωση στην Κροατία και θα κερδίσουμε τι. Είναι το ίδιο. Μιλάμε για θέματα ανάλογα, γιατί εγώ έχω επαφές και με τους Αυστραλούς. Οι Αυστραλοί αντιπροσωπεύουν το 1%. Και λέμε λοιπόν ότι θα αλλάξουμε όλα τα δεδομένα της Αυστραλίας για 1% και δεν αλλάζουμε τα δεδομένα της Κίνας και της Ινδίας, ενώ είναι πάνω από 55% της κατανάλωσης του κόσμου. Άρα λέω απλώς ότι αυτά τα στοχευμένα πράγματα που είναι καθαρά ιδεολογικά και δεν έχουν καμία σχέση ούτε με επιστήμη ούτε με στρατηγική, είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί όπως λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, βρίσκω εγώ ένα μικρό κοίτασμα τι κατανάλωση μπορώ να έχω. Δεν είναι το ίδιο με ένα στρατηγικό κοίτασμα που αμέσως ενδιαφέρεται κάποιος άλλος και λέει εγώ θα είμαι, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Όταν έρχεται η Exxon Mobil, η Total, η Eni, η Cogas, η Qatar Petroleum, δεν έρχονται επειδή θεωρούν ότι αυτά είναι μικρά κοιτάσματα και θα είναι μόνο για την τοπική κατανάλωση. Αν ήταν έτσι, κύριε Λιγερέ, δεν θα ερχόταν καθόλου. Μια πηγή τεράστια. Ναι, είναι, βέβαια. Αυτό γιατί ακριβώς. Έχει ανάγκη το Κατάρ, με αυτά τα δεδομένα που έχει, να έρθει στην Κύπρο για να είναι μαζί με την Exxon Mobil για να κάνει γεωτρήσεις. Αλλά μια χαρά έχει ανάγκη, γιατί τι μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να καταλάβει ότι και θα έχουμε και πλατφόρμα για καράβια LNG, που σημαίνει ότι μπορούν να διασχίσουν και θα είναι και μέσα αυτή οικονομικά. Το ίδιο και η Cogas που είναι από την Κορέα. Άρα όταν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ότι στην ίδια περιοχή που παλιά μπέρδευαν την Κύπρο με την Κρήτη, έχει έρθει η Κορέα, το Κατάρ, η Αμερική, η Γαλλία και η Ιταλία, και εμείς αναρωτιόμαστε αν είναι αξιόλογο. Μα μόνο και μόνο να κοιτάξεις την απόσταση που διανύουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κοιτάσματα παντού στον κόσμο, το γεγονός ότι έρχονται στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ήδη ενδεικτικό. Mm-hmm. Και το γεγονός τώρα ότι αντικειμενικά έχουμε ένα κοιτάσμα ΖΟΡ από την Έννη, 4 κοιτάσματα στην Κύπρο, 9 κοιτάσματα για το Ισραήλ, νέα δεδομένα που βρήκαμε ακόμα και με ελληνική εταιρεία. Αυτά είναι όλα στην περιοχή και αυτά οφείλονται στη Μεσογειακή Ράχη, οφείλονται στον Ήλο, οφείλονται στην κατάσταση την γεωλογική, στις λιμνοθάλασσες, πράγματα που λέει τόσα χρόνια ο Αντώνης ο Φόσκολος, ο Ηλίας ο Κονοφάγος. Λέω λοιπόν, τώρα τα βλέπουμε να υλοποιούνται και να περνάνε στο επόμενο στάδιο που είναι καθαρά το στρατηγικό και το πολιτικό. Πότε περιμένουμε την απόφαση, πότε την περιμένουμε, πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε την απόφαση και τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα? Γελάει. Εγώ δεν πρόκειται να βάλω καμία προφητεία στο πότε βγαίνει μια απόφαση, ξέροντας ότι υπήρχε τότε. Ωραία, για το τι. Να μας πούνε ότι θα έχουμε αναβολή για την απόφαση. Λοιπόν, γιατί σώθηκε το μελάνι στον εκτυπωτή, άραγε. Πάντως, εγώ βλέπω μια. Δεν ξέρω τι θα μας πούν τώρα. Ναι, εγώ βλέπω πάντως, κύριε Λιγερέ, μια εγρήγορση. Διαβάζουμε ότι σωστά γίνονται διάφορα πράγματα
και δεν είναι στο φως της δημοσιότητας κάποιες έρευνες. Ναι, γιατί το πάθημα γίνει μάθημα στρατηγική. Νομίζω ότι έχει αλλάξει το τοπίο. Γίνονται πράγματα νομίζω πιο γρήγορα, κύριε Λύριας, δεν είναι? Ναι, είναι όλα πιο γρήγορα και όλα πιο δυναμικά και βλέπουμε και την αποφασιστικότητα, γιατί μερικές φορές όταν κάτι γίνεται γρήγορα αλλά χωρίς στρατηγική δεν έχει νόημα, γιατί είναι βιασύνη. Εμείς είμαστε της βραδύτητας για σιγουριά, αλλά όχι της καθυστέρησης. Αυτά που βλέπουμε τώρα είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος συντονισμός σε επίπεδο Ευρώπης. Κοιτάζουμε το θέμα το ενεργειακό, έχει πάρει μια προτεραιότητα που δεν είχε πριν. Και είναι καλό να το σκεφτούμε ότι τώρα μιλάμε πια για ένα κόνσεπτ που μοιάζει με την ενεργειακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μιλούσαμε αρχικά για την Ένωση, μιλούσαμε για άνθρακα και χάλιβα, νομισματικό, πολιτικό, Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή εξωτερικές υποθέσεις. Τώρα μιλάμε και για την ενέργεια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας τρόπος πίεσης και καταπίεσης εναντίον μας, άμα δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Κατά συνέπεια όλοι τώρα, και μπορώ να πω ότι είναι γενικό σε όλα τα κόμματα, εκτός από τα πιο καθυστερημένα που δεν πρόκειται να αλλάξουν, εκτός από το να πεθάνουν, όλα τα άλλα καταλαβαίνουν ότι είναι επίγον το όλο θέμα και πρέπει να το διαχειριστούν, γιατί δεν είναι ένα θέμα που θα το ζήσουμε σε μερικές δεκαετίες, είναι ένα θέμα που γίνεται τώρα. Που το ζούμε ήδη. Βλέπουμε λοιπόν τη διαχείριση της ενέργειας για το χειμώνα, γιατί είχε ενδιαφέρον, ήταν ένας αναλυτής που έλεγε με έναν πολύ όμορφο τρόπο, λέει, ακόμα και ο Θεός είναι εναντίον του Πούτιν, γιατί έχει καλό καιρό και δεν έχουμε ανάψει ακόμα τις σόμπες. Τι προσπαθώ να πω? Όταν ο άλλος σου κόβει ξαφνικά όλες τις παροχές του φυσικού αερίου, δήθεν γιατί έχει υποστεί κάποιο κόστος στο Nord Stream ή δεν θέλει κάτι, καταλαβαίνεις εσύ αμέσως ότι πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι οι Ευρωπαίοι και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ουκρανικό έχει προκαλέσει την επιτάχυνση για την οποία μιλάει ο στρατής, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι οι πράγματα που θα γινόταν στο μυαλό τους σε μερικές δεκαετίες πρέπει να γίνουν σε μερικούς μήνες και μερικά χρόνια. Αυτό σημαίνει θεσμικά ότι τα πράγματα πάνε πολύ γρήγορα και πολύ δυναμικά. Ίσως να είναι και το σωστό timing τώρα, ας πούμε, το να γίνει αυτή η ιστορία. Σωστά. Το σωστό timing, και δεν είναι τυχαίο που είναι το 2022 που έγιναν επίσημες ανακοινώσεις και από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Δεν είναι τόσο ότι πρωτοστατεί η Ελλάδα, αλλά επειδή είναι πολύ καλό το timing, είναι την ώρα που είναι καλό να το ανακοινώσεις, αλλά και να μπεις πραγματικά στην εργασία και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων, για να υπάρχει μια αξιοποίηση και όχι να το συζητάμε. Γιατί το είπατε πολύ σωστά και οι δυο σας, έχουμε χρόνια που κάνουμε εκπομπές με τέτοια θέματα, παραμένουν της επικαιρότητας ενώ είναι χρόνια, και αυτό σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια σοβαρή καθυστέρηση, ενώ θα έπρεπε ήδη να μιλάμε για άλλα θέματα και αυτό να το θεωρούμε ότι είναι δεδομένο. Απλώς αυτό που καταλάβαμε είναι ότι η εξάρτηση ενεργειακή δεν είναι ένα δεδομένο που πρέπει να χειριστούμε πια. Πρέπει να απελευθερωθούμε αυτό το πλαίσιο, ήταν λαθασμένο. Είχαμε ακόμα και ανθρώπους σαν την Άγγελα Μέρκελ που είπαν συγγνώμη για τη διαχείριση που είχαν με τους Ρώσους σε σχέση με τα ενεργειακά, που αυτό δεν το φανταζόμασταν για κάποιον που έμεινε καγκελάριος 16 χρόνια. Θυμάστε που το έλεγα ότι είναι πολύ αρνητικός ο ρόλος της Μέρκελ, που χάιδευε τα αυτάκια του Πούτιν και δυστυχώς σωστά. Τον εξέτρεψε. Δικαιώνεσαι, αλλά θέλω να πω ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι απλώς να το πει ο στρατής. Όχι, το θέμα είναι να το δουν αυτοί που πρέπει να το δουν. Ο στρατής είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης, έτσι. Όχι, δεν είναι ο τελευταίος. Μην το λέμε. Λέμε τώρα, εγώ το λέω έτσι, αλλά αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις θα πρέπει να το βλέπουν και τα βλέπουν γρήγορα αυτά τα πράγματα. Κύριε Λιγερέ, ρωτάει ένας φίλος εδώ. Γιατί ξέρω ότι άμα μου κόψεις το ρεύμα δεν θα μπορώ να σου μιλάω. Άρα πάλι το ίδιο είναι. Έτσι. Λοιπόν. Εγώ είμαι μετά την τελευταία ρώτα. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος εδώ. Καλά όλα αυτά, κύριε Λιγερέ. Η Κρήτη. Ναι. Τι θα κερδίσει από όλη την ιστορία? Μα είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που θέλω να κερδίσει η ίδια η Κρήτη, να μην είναι μόνο της μεταφοράς, να το αξιοποιεί και επί τόπου. Γιατί το αστείο της υπόθεσης είναι να έχουμε τόσο φυσικό αέριο που να πηγαίνει έρχεται μέσω της Κρήτης
και εμείς να συνεχίζουμε να καταναλώνουμε ναυτιλιακό πετρέλαιο. Γιατί εγώ θα ήθελα τα λιμάνια της Κρήτης να είναι όντως καθαρά, και επειδή έχω στο μυαλό μου και τώρα και το Μιχάλη που ασχολείται ειδικά με τα λιμάνια, όταν το βλέπουμε αυτό σε ένα χώρο που είναι τουριστικός, οτιδήποτε να υπάρχει πάνω στη θάλασσα να χρησιμοποιεί ναυτιλιακό πετρέλαιο, δεν είναι κρίμα. Ενώ θα μπορούσε να το κάνουμε, να το έχουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά να έχουμε με φυσικό αέριο, το οποίο παράγει μόνο διοξείδιο του άνθρακα και νερό, και δεν παράγει τους άλλους ρήπους που παράγει το πετρέλαιο. Τόσο απλά. Άρα λέω απλώς ότι από τη στιγμή που θα έρχεται εδώ τοπικά, να μην είμαστε μόνο ένα πέρασμα σαν μια βάση, να μπορούμε να έχουμε και μια αξιοποίηση τοπικά, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το δίκτυο. Θα σας πω κάτι πολύ απλό για να το χαρεί ο άνθρωπος. Τώρα, στις εκλογές, στις προεδρικές που ετοιμάζονται στην Κύπρο, που είμαστε μέσα στην εκστρατεία, έχουμε τους υποψήφιους που λένε δεν μπορεί απλώς να πουλάμε το φυσικό αέριο στους άλλους και να μην υπάρχει κατανάλωση τοπική. Απλώς αυτό που ξεχνάνε οι υποψήφοι είναι ότι πρέπει να υπάρχει και δίκτυο. Βέβαια, πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Γιατί στην Κρήτη δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα δίκτυο. Γιατί υπάρχει στην Κύπρο δίκτυο. Όχι. Και τους δύσκολους μήνες αρχίσαμε τώρα, πάλι τώρα, και ξαναχρησιμοποιούμε. Συζητάνε σοβαρά να το κάνουν, mm-hmm. να το κάνουν, γιατί τώρα δεν είναι πια στην κατάσταση του τύπου να κάνουμε φυσικό αέριο, να μην κάνουμε όπως ήμασταν όταν είχαμε μόνο το κοίτασμα Αφροδίτη. Τώρα το έχουν ξεκαθαρίσει και αρχίζουν λοιπόν και οι πολίτες να λένε ωραία, βρήκαμε τόσα κοιτάσματα, εμείς θα κάνουμε κάτι για μας. Γιατί άμα οι Κύπροι, όπως και οι Κρήτες, είχαν μια τοπική κατανάλωση φυσικού αερίου, προσέξτε τι θα πω τώρα, γιατί φαίνεται να είναι εξωπραγματική ιδέα, επιστημονική φαντασία, αν λοιπόν οι Κύπροι, που είναι το πιο προχωρημένο, είχαν ήδη φυσικό αέριο, δεν θα είχαν καταλάβει την κρίση με τη Ρωσία, ή να το πω ακόμα πιο θεαματικά, θα την είχαν καταλάβει, γιατί άλλοι θα αγόραζαν το φυσικό τους αέριο. Μάλιστα. Γιατί στην ουσία τώρα 11 χρόνια έχουν, να γίνει και στην Κρήτη, έχουν ανακαλύψει 11 χρόνια φυσικό αέριο και δεν έχουν πουλήσει ακόμα ένα κυβικό μέτρο, έτσι. Όχι, πουλήσει έχουν πουλήσει. Μπερδεύεστε, στρατιώτη. Ότι... αυτό που τους στέλνει στο Ισραήλ, λέτε. Το αφορά την Αφροδίτη. Όχι. Μιλάω για το κοίτασμα Αφροδίτη. Το αέριό του θα πάει στην Αίγυπτο. Θα πάει. Ναι, θα πάει, αλλά έχει γίνει ήδη το συμβόλο. Ναι, μα γι' αυτό σας λέω ότι 11 χρόνια τώρα έχουν κάνει τις ενέργειες, έχουν βρει αέρια και δεν έχουν πουλήσει ακόμα ούτε ένα κυβικό μέτρο. Απλώς η συμφωνία έχει γίνει. Έχει γίνει, αλλά 11 χρόνια δεν έχουν πάρει πλέον ακόμα, δεν έχουν δρέψει τους. Έχουν πάρει κάποια λεφτά, κάποιες προκαταβολές για τα οικόπεδα και όλα αυτά. Αλλά μπροστά στο. Στρατή, μακάρι να ήμασταν κι εμείς σε αυτό το στάδιο τώρα. Εκατομμύρια στρατή μου. Ναι, ναι. Εμείς έχουμε πολλά εδώ σε αυτή τη χώρα και δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τα. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια. Μόνο για την ΕΝΗ ήταν 200 εκατομμύρια. Μόνο το μπόνους υπογραφής. Που θα ήταν μια επιδότηση του ρεύματος για ένα μήνα, ας πούμε έτσι. Ναι, ναι, αλλά λέω, ναι, ακριβώς τώρα που τα συζητάμε αυτά, θα ήταν καλύτερο να το σκεφτούμε ότι άμα τα είχαμε ενεργοποιήσει εμείς, μπορεί και να μην είχαμε πουλήσει ούτε ένα κυβικό φυσικό αερίου, αλλά θα είχαμε ήδη χρήματα από τις απολαβές των μπόνους υπογραφής που έχουμε σε μερικά σημεία επειδή άνοιξαν τα οικόπεδα. Αλλά μετά όταν τους καθυστερείς και δεν μπορούν να κάνουν την έρευνα, μετά εσύ ο ίδιος πρέπει να κάνεις αναβολή πάνω στο θέμα της καθυστέρησης, γιατί κανονικά μέσα στο συμβόλαιο έχουν υπογράψει ότι πρέπει να κάνουν μια ιδιώτηση ως ενός χρονικού πλαισίου. Αν όμως εσύ δεν του επιτρέπεις να ξεκινήσει, εσύ είσαι υποχρεωμένος να του δώσεις ανανέωση χωρίς να έχει κόστος. Ενώ όταν έχει κάνει το συμβόλαιο και είναι λογικό και έχει ένα όριο, τότε αυτός για να ξαναπάρει το οικόπεδο πρέπει να το ξανακάνει ανανέωση και να ξαναπληρώσει. Είναι αυτό ακριβώς που έγινε με την Total, ναι, στην Κύπρο. Uh-huh. Άρα λέω, από την πλευρά μας δεν πρέπει να κάνουμε τεχνικά λάθη που μας καθυστερούν και πρέπει να αξιοποιήσουμε την κατάσταση, η οποία, το είπατε πολύ σωστά και οι δύο, πολύ καλό timing, μεγάλη δυναμική και επιτέλους αποφασιστικότητα αυτή την περίοδο.
Έτσι, είναι σημαντικό. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα από το Λονδίνο. Είστε ιδιαίτερα συμπαθείς, λέει, και στη Μεγάλη Βρετανία, μας λέει εδώ ο φίλος μας που ακούει την κουβέντα μας. Εγώ θα σας πω κάτι για τη Μεγάλη Βρετανία, μια που είναι μια αναφορά. Εγώ βλέπω τώρα ότι η Ρωσία στοχεύει εντελώς την Μεγάλη Βρετανία και βγάζει και διαφημιστικά εναντίον τους, mm-hmm. λόγω του Ουκρανικού. Εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν, γιατί είναι του τύπου ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος σε μια συμμαχία. Είναι πιο εύκολο για τους Ρώσους να χτυπήσουν τους Άγγλους, επειδή δεν είναι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε λοιπόν τους Αμερικανούς, αλλά σου λέει τώρα θα κάνουμε και αυτά τα διαφημιστικά για το πώς θα ζήσουν οι Άγγλοι τον χειμώνα. Είναι καλό να θυμούνται οι Ρώσοι ότι η Αγγλία είναι και η χώρα που έζησε ο Winston Churchill. Ξέρουμε ακριβώς τι έκανε για να τα βγάλει πέρα και με τους μεν και με τους δε. Έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε και πολλούς δικούς μας που μένουν εκεί πέρα, εντάξει. Πολλοί κόσμοι. Συμβάλλουν σε αυτόν τον αγώνα. Άρα αυτά τα ύπουλα χτυπήματα, γιατί δεν μπορείς να χτυπήσεις κατευθείαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν σου βγαίνει και προσπαθείς να τα έχεις καλά με τον έναν ή με τον άλλον, να παίξεις λίγο διαφορετικά με τη Βουλγαρία, με την Ουγγαρία, αλλά χτυπάς κατευθείαν το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν πιάνουν σε εμάς. Εμείς είμαστε μαζί και σε αυτούς τους αγώνες συνεχίζουμε να είμαστε πιο ενωμένοι. Κατά συνέπεια, χαίρομαι που μας ακούν και από την Αγγλία για μια εκπομπή που θα μπορούσες να πεις, εντάξει, αφορά μόνο τους κριτικούς τοπικά και ποιος θα το ακούσει. Όχι, είμαστε όλοι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο, το ενεργειακό και το στρατηγικό. Έτσι. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ποτέ το ιστορικό. Λοιπόν, αναφερθήκατε για τους Γάλλους, για τους Γερμανούς που ετοιμάζονται να κλείσουν τα πυρηνικά τους εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Και βλέπουμε από δίπλα το γείτονα, που δεν αναφερθήκαμε καθόλου σήμερα, τον Σουλτάνο, τον ναι. Και ετοιμάζεται να κάνει 3 εργοστάσια, λέει. Καλά. Ετοιμάζει το ένα και ετοιμάζει, λέει, άλλα 2, ανακοίνωσε χθες. Όταν κάνει 3 εργοστάσια με τους Ρώσους. Αυτό δεν είναι απειλή δίπλα μας? Αυτό δεν είναι, πρώτα απ' όλα, απειλή είναι σαν να λες, άμα είναι απειλή να έχεις ένα Τσέρνομπιλ δίπλα σου. Το γεγονός ότι το φτιάχνουν οι Ρώσοι, εντάξει, καταλαβαίνουμε, τα έχουμε δει και τα προηγούμενα. Θέλει να κάνει τον πρώτο να είναι έτοιμος το 2023, αλλά μην ξεχνά, στρατήμα, ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση και με τις εκλογές. Άρα τον ενδιαφέρει να ανακοινώσει ότι θα έχει 3 πυρηνικά εργοστάσια πριν τον Ιούνιο του 2023 ή μετά? Πριν. Άρα το ανακοινώνει από πριν. Όταν βλέπουμε πότε ανακοινώθηκε το πρώτο που δεν έχει γίνει ακόμα και μετά από πόσα χρόνια ακόμα το περιμένουν, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πιο πολύ για να το ανακοινώσουν, για να υποτίθεται ασκηθεί μια πίεση και να φανεί ότι η Ρωσία και η Τουρκία τα πάνε όλο και καλύτερα. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι εμάς μας συμφέρει. Ξέρεις γιατί? Γιατί τώρα δεν υπάρχει πια αυτή η υποκρισία, με ποιους είναι η Ρωσία, με ποιους πάει η Τουρκία. Εμείς που είμαστε ανατολικά ή δυτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός με τους Αμερικανούς κτλ. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Σε καθαρίζει το τοπίο. Βλέπουμε ότι στη σχέση μας με την Τουρκία είναι ξεκάθαρα μαζί μας η Αμερική, είναι ξεκάθαρα εναντίον μας η Ρωσία, και εγώ ακούω, επειδή είμαι και παλιός, πράγματα που είναι του ψυχρού πολέμου, για τα οποία δεν συζητούσαμε πια. Άρα εγώ λέω το ψυχροπολεμικό το ξαναβλέπουμε, και μέσα στο πλαίσιο το ψυχροπολεμικό η διαχείριση του φυσικού αερίου, η έννοια του proxy war μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ κλασική. Άρα εμένα δεν με ξαφνιάζει που κάνει αυτές τις κινήσεις, ούτε με ξαφνιάζει που ο Πούτιν κάνει επαφές με τη Βόρεια Κορέα σε σχέση με το οπλοστάσιο ότι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Άρα τα εξετάζουμε όλα αυτά μαζί. Εγώ μπορώ να πω ότι καλύτερα να έχουμε την Τουρκία δίπλα μας παρά τη Βόρεια Κορέα. Και με τα δεδομένα που έχουμε με τις εκλογές, ξέρουμε ότι ο Ερντογκάν πρέπει να κινηθεί αρκετά δυναμικά για να φανεί ότι είναι εντάξει, αλλά όχι και πάρα πολύ για να μην έχει κανένα κόστος. Είναι μια ιδανική περίοδο, αλλά θα πρέπει και εμείς να τους ακούμε λιγότερο έως τον Ιούνιο του 23 που έχουν τις εκλογές, και να ασχοληθούμε περισσότερο επικοδομητικά με αυτά που κάνουμε εμείς, η Κύπρος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική, σε αυτή τη μεγάλη συμμαχία
που μας θυμίζει τι είναι το Rimland και το Heartland, και τότε θα καταλάβουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ωραία. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Οι ακροατές μας για άλλη μια φορά έτσι εκφράζουν την χαρά τους που σας είχαμε, γιατί τους αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Εγώ το χάρηκα γιατί μπορούμε να μιλάμε άνετα μαζί σας και έχουμε και χρονικό όριο που συνεχώς πάει στην παράταση. Ελπίζω να μην είναι σαν την αναβολή. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Και πιο σύντομα με νέα δεδομένα που να είστε ακόμα πιο χαρούμενοι. Βέβαια, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι καιρό έχει εκεί στη Γαλλία? Να είστε καλά. Πώς? Τι καιρό έχει, λέω, εκεί στη Γαλλία? Από σήμερα αρχίζει να κάνει λίγο κρύο, αλλά μας λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξαναζεστάνει, άρα ο Θεός βοηθός, θα αντισταθούμε καλύτερα. Εμείς πάντως εδώ έχουμε 27 βαθμούς, μια χαρά, καταλαβαίνετε έτσι, η θάλασσα για... χαίρομαι. Η θάλασσα γιαούρτι, να ξέρετε. Ζούμε, έχω πολλούς μαθητές που είναι και στην Κρήτη, το ξέρω, κάθε φορά προσπαθούν να με πειράξουν λέγοντάς μου τη θερμοκρασία στην Κρήτη, αλλά πού θα πάει, θα είμαι και εγώ εκεί. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα.